Προβληματισμός για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού σε υγειονομικούς. Γιατροί και νοσηλευτές είναι από τα άτομα που προσβάλλονται συχνά από τον ιό, όπως εξηγεί ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο ιός υπάρχει στην κοινότητα και από εκεί μεταδίδεται. Στα νοσοκομεία τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι γιατροί και γενικώς οι επαγγελματίες υγείας, οι νοσηλευτές, οι παρασκευαστές, οι παραϊατρικά επαγγέλματα είναι και αυτοί οι άνθρωποι και διαβιούν μέσα στην κοινωνία. Η νόσηση η οποία την χάνει να συμβαίνει με βάση τις συχνηλατήσεις οι οποίες έχουν γίνει εσωτερικά από τα ίδια τα νοσοκομεία, προκύπτει ότι έχει γίνει μέσα στην κοινότητα από τις επαφές που έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει εντός των νοσηλευτικών μονάδων. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με τα μέτρα προσοχής που πρέπει όλοι να λαμβάνουμε, με τις αποστάσεις, με την χρήση της μάσκας. Γι' αυτό άλλωστε και στην περιοχή μας εδόθηκε εντολή να γίνει χρήση της μάσκας εντός και εκτός των χώρων. Άρα λοιπόν εκεί είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε, το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καθησυχαστικός όμως ήταν ο διοικητής αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση της περιοχής. Η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 2 άτομα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά όχι διασωληνωμένοι, αλλά είναι με μάσκα CPAP 75%, αν θυμάμαι καλά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και 7 νοσηλευόμενοι στην κλινική που έχουμε δεσμεύσει ως κλινική COVID. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη απολύτως. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας ο Άγιος Ανδρέας δεν νοσηλεύεται κανείς. Άρα λοιπόν αν συνεχίσουμε έτσι, που μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε και ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό όμως δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση στοιχείο εφησυχασμού. Συμπληρώνεται επίσης σήμερα μία εβδομάδα με αυξημένα μέτρα. Χρειάζεται ακόμα χρόνος όμως, όπως εξηγεί ο κ. Καρβέλης, για να φανεί αν απέδωσαν. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε, τα αποτελέσματα των μέτρων εννοώ, θα τα δούμε ίσως στην τρέχουσα εβδομάδα, ίσως και στην επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βγει ως συμπέρασμα από την εβδομάδα στην οποία ξεκινήσαμε την τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων. Νομίζω ότι η εβδομάδα που τρέχει, αλλά ίσως και η επόμενη, είναι καθοριστικές και θα μας δείξουν πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και αν θα χρειαστεί ενδεχόμενα και ενταδικοποίηση των μέτρων. Και μέσα σε όλα αυτά το νοσοκομείο αναφοράς μένει χωρίς διοικητή. Θα γίνει σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Αυτές είναι διαδικασίες στις οποίες διενεργεί το Υπουργείο Υγείας.